από τις 6 το πρωί σήμερα και για μία εβδομάδα, υποχρεωτική μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, απαγόρευση συναθρήσεων, λαϊκών αγορών, γιορτών κτλ. Πρέπει οι άνθρωποι μέχρι 9 να συγχρονίζονται, όχι παραπάνω, και όταν κάθονται σε ένα τραπέζι να είναι 4, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια και είναι 6 άτομα. Ωραία. Όλα τα άλλα, και ό,τι είδαμε το προηγούμενο διάστημα, γάμοι, πανηγύρια κτλ. Ό,τι κάνει, γιατί φαίνεται πως παντού μάσκα λοιπόν στα Χανιά. Παντού μάσκα. Ποιος κύριος είναι δίπλα σου? Και το πληρώνουμε όλοι. Είναι ο κύριος Βαρδής Γεωργακάκης, πρόεδρος εργαζομένων του νοσοκομείου Χανίων, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι έχει μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του νοσοκομείου μεγάλη αγωνία. Εν όψη των αποτελεσμάτων σήμερα, πάνω από 30 υγειονομικοί, γιατροί, διοικητικό προσωπικό, νοσηλευτές ήρθαν σε επαφή με μία έγκυο, η οποία έμεινε, γέννησε εδώ, είχε προεκλαμψία, μπήκε εκτάκτως στο χειρουργείο. Περιμέναμε τα αποτελέσματα, του τεστ. Όταν πλέον ήρθε και βγήκε θετικό, η γυναίκα είχε γεννήσει, είχε έρθει σε επαφή, όπως αντιλαμβάνεστε, με κόσμο, και τώρα είμαστε στην κρίσιμη στιγμή, όπου σε λίγες ώρες θα βγουν τα αποτελέσματα. Και ο κύριος Γεωργακάκης μαζί με τους γιατρούς, όπως είπαμε, και το υπόλοιπο προσωπικό, περιμένουν με αγωνία να δούνε εάν έχουν έρθει σε επαφή, κύριε Γεωργακάκη, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λέτε, κύριε Πανταράκη. Ας μας μιλήσει, ναι. Καλημέρα στα Χανιά. Πραγματικά είναι μεγάλη αγωνία μας για τους συναδέλφους, για τους λοιπούς ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί στη συγκεκριμένη κλινική. Αναμένουμε τα αποτελέσματα, οι πληροφορίες λένε ότι θα τα έχουμε σήμερα το απόγευμα από το Ηράκλειο, και περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει, έτσι ώστε να ξέρουμε τι θα κάνουν οι συνάδελφοι, τι θα γίνει με τις οικογένειές τους και το τι θα κάνουν. Δεν μπορούν να... Πρέπει οι ίδιοι να προφυλάσσουν και να προφυλάσσουν και τους γύρω τους. Το μωρό δεν ήταν θετικό. Ήταν θετικό το μωρό στον κορονοϊό? Όχι. Για το μωρό, για το μωρό ξέρουμε ότι δεν ήταν θετικό. Η έγκυος όμως ήταν, είχε προεκλαμψία. Είχατε λάβει τα μέτρα κατά τη διάρκεια του τοκετού? Είχατε λάβει τα μέτρα προστασίας τα απαιτούμενα? Πάντα λαμβάνουμε όλα τα μέτρα σε όλα τα περιστατικά που μπαίνουν μέσα. Δυστυχώς όμως, επειδή το περιστατικό ήταν επίγον και οι οδηγίες του Υπουργείου είναι ότι οι ναρκώσεις που γίνονται με ολική νάρκωση, σε αυτές γίνεται τεστ COVID, ενώ σε αυτές που γίνονται με ραχεία δεν γίνεται τεστ COVID. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν δεν είχε γίνει το τεστ ακόμα, δεν είχαμε αποτέλεσμα, δεν είχε πυρετό η γυναίκα έτσι ώστε να έχουμε τα συμπτώματα. Δυστυχώς λοιπόν πέσαμε σε αυτό το φάουλ, οπότε είμαστε τώρα σε αγωνία να δούμε τι θα γίνει με τους συναδέλφους μας. Σε πόσους συναδέλφους έγινε το τεστ? Κοντά στα 30 άτομα, σχεδόν 30 σε όλο άτομα. Το προσωπικό, όχι σχεδόν, σε όλο το προσωπικό που ασχολήθηκε να εμπλάκει μέσα στο περιστατικό. Ιατρικό, νοσηλευτικό, χειρουργία, νεογνών που πήγε το παιδί και σε όλο το προσωπικό. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα τα αποτελέσματα. Επίσης να σας πω ότι είναι ευτυχίες έργο ότι ήρθε στα Χανιά πρόσφατα ο μοριακός έλεγχος. Δηλαδή θα μπορούμε από εδώ και στο εξής, σε μια δεκαριά μέρες περίπου, να έχουμε και να κάνουμε το τεστ και να έχουμε τέτοια άμεσα αποτελέσματα. Κατευθείαν εδώ στο νοσοκομείο, παιδιά, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν να στείλουν το τεστ κτλ. Και να χάνετε χρόνος. Η κατάσταση με τη στελέχωση του νοσοκομείου ποια είναι? Κύριε Γεωργακάκη. Η κατάσταση με τη στελέχωση του νοσοκομείου, να πω ότι έχει έρθει σε καλό βαθμό. Ενισχύεται το νοσοκομείο μας, αλλά το μεγάλο μας θέμα είναι με το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίες λήγουν οι συμβάσεις και περιμένουμε από το Υπουργείο να τις ανανεώσει ή να μονιμοποιηθούν αυτά τα παιδιά. Για το Ρέθυμνο πρέπει να πείτε, κύριε Γεωργακάκη. Για το Ρέθυμνο να σας πω ότι σαν νοσοκομείο είμαστε αναγκασμένοι να καλύπτουμε το νοσοκομείο Ρεθύμνου, ένα διαχρονικό πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα νομαρχιακό γενικό νοσοκομείο Χανίων με τις ανάγκες μας, με τον τουρισμό που έχουμε. Έχουμε ενισχυθεί, αλλά δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε, δεν δίνεται να καλύβουμε το νοσοκομείο Ρεθύμνου σε ιατρικές ειδικότητες. Για ποιο λόγο όμως πρέπει, παιδιά, να ακούσετε, μάλλον αξίζει τον κόπο, ότι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, αν και προκυρήσονται θέσεις, είναι τέτοιο το καθεστώς που οι γιατροί τόσες φορές έχουν πέσει θύματα ξυλοδαρμού και απειλών, ακόμη και με όπλα μέσα στο νοσοκομείο, από ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί και ο καθένας για τους δικούς του λόγους επιτίθεται και νομίζω ότι οι γιατροί φταίνε για ό,τι του συμβαίνει.
καθημερινή, με αποτέλεσμα να προκυρήσονται θέσεις και να μην πηγαίνει κανείς. Και για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις, να αποψηλώνουν το νοσοκομειοχανείων. Τώρα, μόλις χθες, ζήτησαν αναισθησιολόγο. Με δύο αναισθησιολόγους στο νοσοκομειοχανείων, ο ένας να πρέπει να φύγει και να πάει στο Ρέθυμνο. Αυτό αντιμετωπίζεται πολύ συχνά το πρόβλημα και πρέπει ή να φύγει κάποιος από εδώ ή να μπουν μπροστά, όπως μπήκε χθες ο αναπληρωτής διοικητής και λέει όχι με έγγραφο του, δεν μπορούμε να σας στείλουμε. Και αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται πολλαπλώς. Αλεξία και Σπύρο. Ωραία. Και από τα Χανιά έτσι να πάμε. Ακριβώς όπως τα λέει η κυρία Πενταράκη.